τρία κόμματα της Σουηδικής Δεξιάς συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβέρνηση με την άνευ προηγουμένου στήριξη των Δημοκρατών της Σουηδίας στο Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον. Ο Κρίστερσον, αρχηγός του Σουηδικού Συντηρητικού Κόμματος των Μετριοπαθών, κατέληξε σε συμφωνία με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους για το σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας έπειτα από την νίκη του δεξιού μπλοκ στις εκλογές τον περασμένο μήνα. Το μεγαλύτερο κόμμα από τον μπλοκ αυτό, το Δεξιό Κόμμα των Δημοκρατών της Σουηδίας, δεν θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση, αλλά συμφώνησε να στηρίξει το σχηματισμό της, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη φορά που το Εθνικιστικό Αντιμεταναστευτικό Κόμμα θα έχει άμεση επιρροή στην πολιτική. Η νέα κυβέρνηση ανακοίνωσε αμέσως ένα σχέδιο για την κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της Σουηδίας σε ηλεκτρική ενέργεια.